μαγειρεύεις εσύ ή θα έχεις άλλο? Τα έχω φτιάξει. Οι συνταγές τις έχω φτιάξει. Αλλά δεν θα είμαι ο ψήστης. Στο Μάξιμο, τι συμβουλές δίνεις, γιατί είσαι. Α, δεν λέω εδώ. Δεν λέω συμβουλές για γκόμενες, γιατί με το Μάξι δεν γουστάρουν τα παιδιά. Στα 10 ετών δεν μιλάνε για γκόμενες. Εντάξει, δεν μιλάτε. Τίποτα. Το μόνο που το έμαθα είναι ότι οι γυναίκες είναι πιο δυνατές, πιο πονηρές και πιο σκληρές από τους άντρες. Κάθε 4 χρόνια κάθε φορά που σε συναντάμε, λες ότι είσαι μόνος, δεν έχεις. Άμα δεν είμαι, σχέση δεν έχω. Μα δεν έχω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Ποιο? Πώς θα είναι αν στο παιδί σου π.χ. φτάσει στο σημείο να γνωρίσεις κάποια? Όχι. Δεν με ανησυχεί καθόλου. Τι είναι το παιδί? Το παιδιά είναι γατόνια. Δεν ξέρω, επειδή όποιος έχει κάνει παντρεμένος, ήδη έχει προπονηθεί, του έχουν περάσει τέτοια. Τα χαλινάρια. Όμως οπότε άντρας, τα χαλινάρια, οπότε... Τι, οι γυναίκες θέλετε τον άντρα όταν είναι πριν να είναι του δρόμου σκύλος και μόλις τον παντρευτείτε θέλετε να γίνει του καναπέ. Οπότε τώρα, ο σκύλος του δρόμου έρχεται και γίνεται του καναπέ. Εκεί που γύρω, λοιπόν, και τον γούσταρ, οι γυναίκες τους γουστάρουν να γυρνάνε οι άντρες, να είναι ωραίοι, να είναι ωραίοι τύποι, γκόμενοι αυτά, και εσείς τον πήρατε, αλλά μόλις τον πάρετε, τον θέλετε στον καναπέ. Έγινε ποτέ του καναπέ? Βεβαίως. Έγινε του καναπέ. 17 χρόνια. Δεν παντρεύουμε, ρε. Μη ρωτάτε, ρε Ζάμπα. Θα ήθελε να παντρευτεί μαζί και να κάνει παιδιά, δεν θα το προχωρούσε. Τι να κάνω, παιδιά. Να κάνω και παιδιά. έχεις κέφια σήμερα εσύ πάνω. Και δεν ξέρω κανέναν άντρα από 2-3 παιδιά να θέλει να κάνει. Πρέπει να σε πιάσει πολύ για να κάνεις παιδιά. Άκου παιδί, όχι δεν θέλω. Σκληρές δηλώσεις. Σκληρές. Συγγνώμη, εγώ είμαι διπλίσκοπης. Αν δεν κάνω λάθος, είμαι ένας άνθρωπος που έχει πάρει το ντοκτοράκι και καμιά φορά θυμάται και τι έκανε και τι σπούδασε. Δεν είμαστε τηλεόραση που είναι όλοι λήθη.